Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Θοδωρή Κωνσταντή. Καλησπέρα, γραμματέα, ο γραμματέας της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Γιατί καλησπέρα. Ξεκινάει το 50ο φεστιβάλ ΚΝΕ την Κυριακή στο Σκοπευτήριο Κεσαριανής. Ακριβώς. Την Κυριακή είναι το πρώτο ραντεβού για τον εορτασμό των 50 χρόνων του φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή. Και των 80 χρόνων από την εκτέλεση. Ακριβώς. Και δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά, έχοντας αποφασίσει ότι φέτος το φεστιβάλ θα περάσει από όλα τα σημεία από όπου έγιναν οι κεντρικές εκδηλώσεις του εδώ στην Αττική. Ξεκινάμε λοιπόν από την Κεσαριανή. Στα 80 χρόνια από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944 από τους Ναζί. Θυμάμαι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο πρώτα απ' όλα τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν και νίκησαν το θάνατο με την στάση τους την ηρωική. Μια υπενθύμηση που είναι αναγκαία, ειδικά σήμερα που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία εξισώνοντας τα θύματα με τους θύτες, τους κομμουνιστές με τους φασίστες, σε μια πραγματικά... Η περίφημη θεωρία των δύο άκρων, σε αυτήν αναφέρεστε. Της ιστορίας. Τη θεωρία των δύο άκρων, που τη συναντάμε και στο εσωτερικό της χώρας μας, αφού την αναπαράγουν πλέον πολλά κόμματα, προσταξή κυβέρνηση πρώτα απ' όλα, αλλά και άλλοι. Έχουμε δει πρόσφατα, ακόμα και τον κύριο Κασελάκη του ΣΥΡΙΖΑ, να την αναπαράγει. Τι έχει αυτό το ραντεβού? Έχει μια πολύ μεγάλη συναυλία, αφιέρωμα του Χρήστου Λεοντή, με τον συνθέτη να διευθύνει ο ίδιος την ορχήστρα στα έργα του, με τίτλο «Τώρα είναι δικό σου αυτός ο δρόμος», εμπνευσμένο και από το έργο του Γιάννη Ρίτσου «Καπνισμένο τσουκάλι», που μελοποίησε ο ίδιος ο συνθέτης. Θα συμμετέχουν στη συναυλία ο Μίλτος ο Πασχαλίδης, η Αγγελική Τουμπανάκη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ιωάννα Φόρτη, όπως επίσης και ο ηθοποιός Χάρης Μαυρουδής, αφού στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί το εμβληματικό έργο του Χρήστου Λεοντή, η Καταχνιά. Επίσης θα είναι ανοιχτός ο χώρος, το θυσιαστήριο δηλαδή, ο χώρος των εκτελέσεων. Θα είναι ανοιχτό το Μουσείο της Ιαμικής Αντίστασης, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες... Αυτά, γραμματεία, θα είναι από το πρωί, φαντάζομαι, έτσι. Θα είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, ανοιχτά. Και προφανώς η ΚΝΕ οργανώνει και μια σειρά άλλες πρωτοβουλίες για να τιμήσει τους 200 Κεσαριανείς. Για παράδειγμα, την 3η 30 του Απρίλη, επίσης στο χώρο του Σκοπευτηρίου, θα προβάλλουμε την ταινία του Παντελή Βούλγαρη, το τελευταίο σημείωμα, και θα έχουμε τη χαρά που έχει άμεση να σχέση. Που έχει άμεση σχέση με το, και με το χώρο και με το γεγονός. Ακριβώς, και θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε και με τον ίδιο τον σκηνοθέτη και τη σεναριογράφο την Ιωάννα Καριστιάνη. Μάλιστα. Και μετά από αυτό, τι άλλη μεγάλη οργάνωση? Και μετά συνεχίζουμε, γιατί όπως είπαμε πρέπει να περάσουμε από όλα τα μέρη. Άρα θα συνεχίσουμε με την Κράβα στις 25 του Μαΐου, θα συνεχίσουμε με Πανεπιστημιούπολη, επίσης στα τέλη του Μάη, αρχές του Ιούνιου, με Γάλεο, Περιστέρι, Ζωγράφου, για να καταλήξουμε και άλλα λέω σημεία, για να καταλήξουμε το Σεπτέμβρη, στην κορύφωση των εκδηλώσεων, στο γνωστό χώρο, στο Πάρκο Τρίτσι, 18, 19, 20 και 21 του Σεπτέμβρη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Κωνσταντή. Να είστε καλά.